που συζητήσαμε, που είναι το θέμα των ενοικίων. Και αυτό το πρόβλημα πραγματικά δείχνει έναν κράτος το οποίο δεν προβλέπει και δεν έχει στρατηγική. Γιατί για χρόνια ακούγαμε ότι η στρατηγική αυτού του τόπου είναι να γίνουμε εκπαιδευτικός κόμπος. Και πώς θα γίνεις εκπαιδευτικός κόμπος όταν δεν ξέρεις πού να στεγάσεις τους φοιτητές που θα φέρεις από όλες τις χώρες που θέλεις να κάνεις πραγματικά αναβάθμιση του προϊόντος σου του εκπαιδευτικού, γιατί ένας φοιτητής για να πάει σε έναν τόπο θα πρέπει να έχει και ενοίκια τα οποία θα μπορεί να αντέχει. Οι Κύπροι φοιτητές θα πρέπει να αντέχουν την αύξηση των ενοικίων, γιατί εσύ θέλεις να φέρεις και έξτρα φοιτητές από το εξωτερικό. Άρα προχωρήσαμε, αδειοδοτήσαμε πάρα πολλά πανεπιστήμια και πρέπει να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μας είπε ότι έχει γύρω του 1500 εστίες, αλλά το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματικά έχει πάρα πολύ λίγες εστίες. Πάρα πολύ λίγες εστίες και σε μια περιοχή μάλιστα που ήταν νέα και θα μπορούσαν να χτιστούν παράλληλα με το Πανεπιστήμιο, αργήσαν, πρέπει να χτιστούν εστίες. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν άστεγοι στην Κύπρο και όσοι δεν τους βλέπουν είναι γιατί κυκλοφορούν μόνο σε περιοχές πολυτελείς. Να κυκλοφορήσουν και να δουν όχι μόνο τους άστεγους, αλλά να δουν και τη σπίτια ενοικιάζουν κάποιοι συμπολίτες μας. Να πάνε στους Άγιους Ομολογητές που κατοικώ και να δουν ότι έχει σπίτια τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση και όμως μένουν οικογένειες μέσα. Και άρα χρειάζεται από τους Δήμους να τεθούν κριτήρια για τις οικοδομές οι οποίες ενοικιάζονται. Δηλαδή πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ασφάλειας αλλά και αξιοπρέπειας. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια, διαμερίσματα και οικόπεδα τα οποία είναι αδρανή. Και γι' αυτόν τον λόγο η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και φτάσαμε στο σημείο πραγματικά άνθρωποι φτωχοί να μην μπορούν ούτε στην Κύπρο να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν πλέον. Διότι αν δεν μπορείς να το στεγάσεις το παιδί σου, αν δεν μπορείς να το σιτήσεις, να πληρώσει ρεύμα και ηλεκτρισμό, σημαίνει ότι δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση οι νέοι. Τρίτον, τα νέα ζευγάρια και οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάσαν και παίρνουν τον μισθό των 800 ή 900 ευρώ, πώς θα ενοικιάσουν σπίτι για να φύγουν από τους γονείς τους? Τι είδους κοινωνία θέλουμε? Νέους εξαρτημένους που τους γονείς τους, γονείς που θα γερνούν και θα πρέπει να δίνουν τη σύνταξη τους στα παιδιά τους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι αυτή η στρατηγική που έχουμε, ειδικά η οικιστική και οι οικονομικές επιλογές, γιατί όταν έκαναμε ένα gap το οποίο όθησε τις τιμές, δεν ξέρω πού, τη γη και των ακινήτων, δεν σκεφτήκαμε ότι έχουμε και τους πολίτες μας οι οποίοι πρέπει να τους φροντίσουμε και τις επιπτώσεις που θα έχουν. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το σχέδιο Κύπρου είναι αυτά που θα έπρεπε να λύσει. Δεν τα λύσαμε τόσα χρόνια, δεν τα λύουμε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χτίζουν και πηγαίνουν προς τα εργοστάσια και μετά φτάνουμε στο αδιέξοδο τα εργοστάσια να θέλουν οι άνθρωποι να αναπνέουν και να πρέπει να φύγουν τα εργοστάσια και να μην έχουμε τόπο να πάρουμε τα εργοστάσια. Χρειάζεται πολεοδομικός σχεδιασμός, πραγματικός, και που να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις πλέον, αν δεν θέλουμε πραγματικά να φτάσει αυτή η κοινωνία σε αδιέξοδο. Ήδη είμαστε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης λόγω του κυκλοφοριακού. Είναι εθνική νευρική κρίση που θα πάθουμε στο τέλος από τα μποτιλιαρίσματα. Δεν γίνεται από τον Άγιο από τη Βουλή να κάνω για να πάω στους Άγιους Ομολογητές 20 λεπτά. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα πλέον. Άρα χρειάζεται σχεδιασμός και δεν υπάρχει. Παίρνονται αποφάσεις του κουτουρού, οι οποίες ευνοούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα για λίγο χρόνο και τις συνέπειες τις έχει η κοινωνία για πάντα. Ευχαριστώ.